Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Maria's Greek Food Channel. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα αγαπημένο μου φαγητό. Πρασοσέλινο με μοσχαράκι. Οι περισσότεροι ξέρω το μαγειρεύετε με χοιρινό κρέας. Εμείς όμως το αποφεύγουμε. Γι' αυτό θα σας δείξω πώς το μαγειρεύω εγώ. Τι θα χρειαστούμε. Μοσχαράκι. Εγώ επιλέγω πάντα το κιλό του από το βούτι. Πράσα. Σέλινο, τα φύλλα και τη ρίζα, καρότα, πατατούλα, λεμόνια, ελαιόλαδο, cornflower, κουρκουμά, μαύρο πιπέρι και αλάτι. Πρώτα απ' όλα, ρίχνω ελαιόλαδο στη χύτρα. Μέσα το μοσχαράκι να το χωρακίσω. Στη συνέχεια θα ρίξω λίγο νεράκι και θα το αφήσω να σιγοψηθεί. Πλένω πολύ καλά τα λαχανικά μου. Στη συνέχεια, τα αφήνω μέσα σε νερό με ξύδι για 2-3 λεπτά. Τώρα θα κόψω τα λαχανικά μου. Τα λαχανικά μου τα έβαλα σε νερό με ξύδι για να καθαρίσουν καλά από φυτοφάρμακα και παθογόνους οργανισμούς. Αφού τελειώσαμε με το κόψιμο των λαχανικών, ρίχνω στη χύτρα ελαιόλαδο, τα πράσα,
Δεν τα σοκάρω για πολλή ώρα, λίγο μέχρι να υδρώσουν. Στη συνέχεια ρίχνω μέσα τη σελινόριζα, το καρότο και την ποτατούλα. Τα ανακατεύω. Ρίχνω μέσα και τα φύλλα από το σέλινο. Τα λαχανικά μου έχουν μαραθεί αρκετά. Ρίχνω μέσα το ζωμό που βράσαμε το μοσχαράκι. Το κουρκουμά. Το μαύρο πιπέρι. Θα προσθέσω μέσα και το μοσχαράκι. Θα βιδώσω τη χύτρα και θα το αφήσω να σιγοψηθεί. Μετά από 10 λεπτά το φαγητό είναι έτοιμο. Στίβω 2 λεμόνια. Αδειάζω το χυμό σε ένα μπολ. Ρίχνω μέσα το corn flour και το διαλύω. Το ρίχνω πάνω στο φαγητό. Ρίχνω και το αλάτι. Και ανοίγω το μάτι της κουζίνας για 2-3 λεπτά για να ενωθούν όλα τα υλικά. Έτοιμο το φαγητό μας. Ας σερβίρουμε. Ορίστε. Αυτό είναι το πρασοσέλινο με μοσχαράκι. Ένα πιάτο γεμάτο πρωτεΐνες και βιταμίνες. Γίνεται πολύ εύκολα και είναι πολύ νόστιμο. Σας προτείνω να το κάνετε και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μας βοηθήσετε. Και κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Πατήστε και το καμπανάκι να βλέπετε πρώτοι τα βίντεο που ανεβάζουμε. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας!